Παιδιά, κοιτάξτε που είναι τώρα η μηχανότητα η Τούρκια. Έχει περάσει βόρεια την Καλόλιμνο από το Φυλάκιο και προχωράει δυτικά προς τη Λέρο. Σημασία κανένας. Η απόσταση της μηχανότητας αυτήνης είναι τον Μπαρμπαρό 4, που συνήθως είναι καθημερινός εδώ πέρα, αλλά ούτε τα πλωτά δεν κατέβονται, ούτε και τα φυλάκια. Τους φωνάζουμε, κάνουν την αγνούτη να μας απαντήσουν. Το θέμα είναι ότι μόνοι μας και μόνοι μας, μόνοι μας και μόνοι μας, θα γκριζάρουμε τα νησιά μας. Με την ανέχεια αυτή, να ανέχουμε τους Τούρκους. Δίπλα στα νησιά μας καθημερινώς. Μα λέγεται Φαρμακονήσι, μα λέγεται Καλόλιμνος ή οτιδήποτε, η Ψέριμος, είναι η κατάδια μας αυτή. Είναι η κατάδια μας. Δεν φυλάνε τίποτα. Δεν φυλάνε τίποτα. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους οι αυτοί που κυβερνάνε, αλλά εμείς έχουμε πάρει ήδη το τι σκέφτονται. Γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει κάθε μέρα. Και πάει το πλωτό απάνω του, το χαϊδεύει και φεύγει. Έχει μπει μέσα σε χωρικά ύδατα. Σε κανένα κράτος δεν γίνεται αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Σε κανένα κράτος. Όταν παραβιάσεις ξένα χωρικά ύδατα, σε συλλαμβάνουνε. Εμείς σκαδεύουμε και τους έχουμε καθημερινώς. Πήγα πάνω στο συγκεκριμένο εγώ πλοίο, ένα σκάφος για να το διώξω, για να του πω να φύγει και μου βγάλει τα παντελόνια μου και τα παντελόνια κάτω. Μας απειλούν και όλα με τέτοιο τρόπο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν την έντασή μας και την αγανάκτησή μας. Θέλω να το ακούσουν αυτοί που έχουμε ψηφίσει στα νησιά μας, οι βουλευτές μας, γενικά όλων των νησιών. Να το καταλάβουνε ότι θα ξαναγυρίσουν στην Καλύμνο και στα νησιά μας για να πάρουν την ψήφο μας. Θα είναι αργά μετά.